αντιστατική εποχή δεν είναι μόνο μια συνέχεια της κλασικής αρχαιότητας και δεν είναι τόσο μια τομή. Είναι το άνοιγμα του ελληνισμού προς την οικουμενικότητα και η δημιουργική συνάντηση των πολιτισμών. Από την Αίγυπτο και τη Συρία μέχρι την Κύπρο, τη Μικρασία, τη Σογδιανή και τη Βακτριανή, ως και την Πενταποταμία στην Ινδία, η αμεσότερη συνάφεια με διαφορετικούς πολιτισμούς θα συμβάλλει στην ανάδειξη νέων πολιτικών και πολιτιστικών γεγονότων που προεκτείνουν παλαιότερες αναζητήσεις κάτω από ένα νέο πνεύμα. Η Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάδα, αν και δεν αποτελούν πια τις πρώτες δυνάμεις, διατηρούν μια πολιτική και κυρίως πνευματική σημασία και το γόητρο της Μητρόπολης. Η Πέλα, η μεγίστη των εν Μακεδονία πόλεων, η ευνοουμένη των Αντιγονιδών και μήτυρ πάσης Μακεδονίας, ξεχωρίζει για το παλαιοδομικό της σχέδιο που φανερώνει λεπτομερή προγραμματισμό και για το εντυπωσιακό σύστημα ιδρεύσεως που έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Διοικητικά κτίρια, ιερά και ναοί κοσμούσαν την πόλη. Αυτό όμως για το οποίο η Πέλα έρχεται αμέσως στο νου μας είναι τα ψηφιδωτά δάπεδά της. Εδώ η χρησιμοποίηση των μικρών πολύχρωμων φυσικών ψηφίδων δίνει τα σημαντικότερα ίσως αποτελέσματα στον τομέα αυτό στη Μακεδονία. Τα θέματα είναι άλλοτε διακοσμητικά και άλλοτε παραστατικά, παρμένα από την ιστορία, την καθημερινότητα και το μύθο. Η διάθεση του διαλόγου με τη μεγάλη ζωγραφική γίνεται φανερή από την προσπάθεια προοπτικής απόδοσης των όγκων και από την ροπή προς το στιγμιαίο και την απεικόνιση της φοδρής κάποτε κίνησης. Ο Διόνυσος που παριστάνεται κατά την ελληνιστική εποχή σε κάθε σχεδόν μέρος που φτάνει ο ελληνισμός εικονίζεται να εποπτεύει θριαμβικός και μακάριος πλάι στην Αριάδνη το ιερό όργιο των σατήρων και των μενάδων στο χάλκινο ελικοειδή κρατήρα του Μουσείου της Θεσσαλονίκης από το Δερβαίνι. Η επιβλητική γαλήνη του θεϊκού ζεύγους εξισορροπείται από τη βίαιη χορευτική κίνηση των γυναικών, ενώ το κάλος του Θεού και της συζύγου του βρίσκει την αντίστοιξή του στα ζωώδη αλλά εκστατικά χαρακτηριστικά των δαιμόνων του δάσους. Και μάλιστα η Αλεξάνδρεια είναι ένας χώρος σύνθετης πολιτισμικής μνήμης. Εδώ πραγματοποιείται η συνάντηση του Αιγυπτιακού με τον ελληνικό πολιτισμό, εδώ διαμορφώνεται η κοινή λαλιά του ελληνισμού, εδώ οι Ρωμαίοι βρίσκουν αργότερα στοιχεία για τη δική τους πολιτισμική πρόταση. Πού θα μπορούσαμε, κυρία Μαραγκού, να βρούμε την πληρέστερη δυνατή έκφραση του κόσμου αυτού, ή ποιος θα μπορούσε να μας την δώσει αυτή την έκφραση? Την εικόνα αυτού του κόσμου μας την έδωσε, πιστεύω, κατά τον καλύτερο τρόπο ο Αλεξανδρινός ποιητής ο Καβάφης, όταν μας είπε πως από την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία βγήκε ένας καινούριος, ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. Η Αλεξανδρής, η Αντιοχής, η Σελευκής και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας. Και η Ενμηδία και η Ενπερσίδη, όσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιάν, ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Με τα λόγια αυτά ο Καβάφης μας δίνει τα όρια, τα γεωγραφικά, όσο ασύνοροι και να είναι η ελληνιστική περίοδος, και συγχρόνως μας μιλεί για την εξάπλωση του ελληνικού κόσμου ως τα βάθη της Βακτριανής. Δύσκολο λοιπόν να οριοθετήσουμε εμείς σήμερα
την έκφραση αυτής της τέχνης μέσα σε αυτά τα απέραντα όρια των λεγόμενων ελληνιστικών βασιλείων. Πολύ μακρύτερα, το ελληνιστικό βασίλειο της Βακτριανής λειτουργεί για χρόνια σαν ασπίδα του ελληνικού και του ινδικού κόσμου απέναντι στις επιθέσεις των νομάδων. Οι βασιλιάδες του, ο Ευθύδημος, ο Δημήτριος και ο Μέανδρος, πραγματώνουν περισσότερο από κάθε άλλον το όνειρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για δημιουργικό συνδυασμό των πολιτισμών. Η προσπάθειά τους πέτυχε τόσο πολύ που τα χωριά των ντόπιων κατοίκων εξελίχθηκαν και αποτέλεσαν τις περίφημες χίλιες πόλεις της Βακτριανής. Στην αρχαία Βακτριανή, το σημερινό Αφγανιστάν, ένας σοβιετικός επιστήμονας ελληνικής καταγωγής, ο καθηγητής Βίκτορ Σαριανίδης, που συναντήσαμε στη Μόσχα, έκανε μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του αιώνα μας. Είναι γενικά σήμερα αποδεκτό ότι η ελληνιστική τέχνη δεν εκπροσωπεί μια περίοδο παρακμής. Ποια στοιχεία της τέχνης αυτής θα θέλατε να υπογραμμίσετε και πώς φωτίζουν αυτά τις σχέσεις κοινωνίας και τέχνης? Не ήξερα εγώ τόσα καλά ελληνικά που εσείς μιλάτε ρωσικά, εμείς θα εμπόρεσαμε να μιλούμε τώρα στα ελληνικά. Όμως, όταν τα στρατεύματα του Αλέξανδρου ξεκινούσαν για την εκστρατεία στην Ανατολή, οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούσαν το πόσο σημαντικό πολιτισμό είχε η Περσία με την οποία πολεμούσαν. Ακόμη πίστευαν προφανώς ότι βαθύτερα στην Ασία δεν υπήρχε κανένα σημαντικός πολιτισμός. Όλα αποδείχτηκαν διαφορετικά, γιατί στην νοτιοδυτική κεντρική Ασία, ήδη την 7η χιλιετία π.Χ., γεννήθηκε ο αρχαίος προμηδικός πολιτισμός. Με άλλα λόγια, όταν στην Ευρώπη την 7η χιλιετία περιφέρονταν άγριοι κυνηγοί και ψαράδες, οι οποίοι ακόμα δεν γνώριζαν τη γεύση του ψωμιού, γιατί δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν σιτάρι και κριθάρι, εκεί, στην Περσία, υπήρχε ήδη ένας σημαντικός πολιτισμός στο ίδιο επίπεδο με τη Μεσοποταμία. Στη διάρκεια της 7ης, της 6ης, 5ης, 4ης, 3ης χιλιετίας και ακόμη μετά, στα μέσα της 1ης χιλιετίας, όταν έφτασαν εκεί τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Κεντρική Ασία είχε υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. Έτσι, μπορούμε δικαιολογημένα να υποστηρίξουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με παρακμή. Φτάνοντας στην Κεντρική Ασία, οι Έλληνες συνάντησαν ένα τόσο υψηλό πολιτιστικό περιβάλλον που πολύ γρήγορα έγινε η ένωση, η φυσική θα λέγαμε ένωση των ευρωπαϊκών και ελληνικών παραδόσεων και των ντόπιων κεντροασιατικών. Το αποτέλεσμα ήταν αυτός ο πολιτισμός που τον εντάσσουμε στον ελληνιστικό. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο τώρα να ζυγίσουμε με ζυγό ακριβίας ποιο μέρος εισέφερε στον ελληνιστικό αυτό πολιτισμό η ελληνική πλευρά και πόσο εισέφερε η ντόπια κεντροασιατική. Το βασικό δεν είναι αυτό, κατ' εμέ. Ο ελληνιστικός πολιτισμός είναι κάτι άλλο από τον ελληνικό, αλλά και από τον κυρίως κεντροασιατικό, γιατί εδώ έγινε σύνθεση πολιτισμών, αρμονική συνένωση ανατολικών και ευρωπαϊκών παραδόσεων. Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του συμπίπτουν με τη δημιουργία μεικτών πολιτισμών που τους γνωρίζουμε ακόμη ανεπαρκώς. Με ποιο τρόπο οι έρευνές σας στο ΤΕΛΤΕΠΕ φωτίζουν τις διεργασίες αυτές? Συνήθως όταν μιλάνε για τον Μέγα Αλέξανδρο έχουν υπόψη τον Αλέξανδρο σαν μεγάλο στρατηγό. Αλλά κατά τη δική μου βαθιά πεποίθηση ήταν και μεγάλος πολιτικός με εθνογραφικό αισθητήριο. Γενικά, μιλώντας για τις ανασκαφές μας στο Αφγανιστάν, αυτές ήταν τόσο πολύτιμες που είχαν μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Το ελληνοβακτριανό αυτό βασίλειο έζησε μόνο για 100 χρόνια. Άφησε όμως ανεξίτηλα ίχνη σε όλη τη μετέπειτα ιστορία. Ξέρουμε ότι στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ., κάπου από τις στέπες ανάμεσα από την Αραλική και την Κασπία θάλασσα, εφόρμησαν χιλιάδες, πολλές χιλιάδες περιφερόμενοι νομάδες, οι οποίοι κατέστρεψαν το ελληνοβακτριανό βασίλειο. Παρέδωσαν τα πάντα στη φωτιά. Στο ίδιο μέρος, μετά από 200-300 χρόνια, ξαφνικά γεννιέται η ονομαζόμενη αυτοκρατορία των μεγάλων Κουσάν. Οι ανασκαφές μας λοιπόν προσέφεραν ένα χήμαρο πληροφοριών που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στο ελληνοβακτριανό βασίλειο και τους μεγάλους Κουσάν,
ρίχνοντας άπλετο φως στους αιώνες αυτούς που μέχρι πριν από λίγο ονομάζονταν σκοτεινοί. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως οι κατακτητές εχμαλωτίστηκαν από τον εκλεπτισμένο πολιτισμό που σε ένα πρώτο στάδιο είναι λογικό να περιφρονούσαν. Αυτοί οι ίδιοι που κατέστρεψαν τις πόλεις μετά από 100 χρόνια τις αναστήλωσαν πάλι και εκεί οργάνωσαν στην περιοχή για την οποία μιλάμε την πρωτεύουσά τους. Δεν αποδείχτηκε, αλλά το πιθανότερο είναι ότι στο επάνω μέρος της Ακρόπολης, κοντά στους τάφους, βρισκόταν το ανάκτορο. Αυτοί οι περιφερόμενοι νομάδες, όταν εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη γη, προσχωρώντας τον ελληνικό πολιτισμό, κατανοούσαν θαυμάσια τη φύση του ανθρώπου. Καταλάβαιναν ότι αν διακήρυσαν πως μαζί με τους συγγενείς τους στον τάφο θα έβαζαν και χρυσά κτερίσματα, ήταν βέβαιο ότι οι τάφοι θα λαιλατούνταν και θα καταστρέφονταν. Γι' αυτό εφάρμοσαν μια έξυπνη τακτική. Διαλέγανε εγκαταλειμμένα υψώματα που βρίσκονταν κάπου 300 μέτρα από τα ανάκτορά τους και εκεί κατασκεύαζαν μυστικά κτίσματα. Ίσως τη νύχτα, μυστικά από όλους, μετέφεραν εκεί τον οπλισμό. Το νεκρό τον τοποθετούσαν στο φέρετρο ντυμένο με πλούσια βασιλικά ενδύματα. Μπορούμε να φανταστούμε ότι έσκαβαν βιαστικά τον τάφο, έθαβαν το νεκρό και πάνω έβαζαν χλόι. Και την άλλη μέρα οι παλιοί εκείνοι βοσκοί περνούσαν από το ίδιο μέρος και δεν φαντάζονταν ότι δίπλα τους υπάρχουν τόσα θαυμάσια αντικείμενα. Είναι ενδεικτικό ότι όλοι οι τάφοι είναι στραμμένοι προς την πλευρά του ανακτόρου. Οι βασιλικοί τάφοι, και αυτοί ήταν βασιλικοί τάφοι, αρκεί να πούμε ότι εδώ βρέθηκαν πάνω από 20.000 χρυσά αντικείμενα σε μορφή κεντυμάτων και κοσμημάτων κάθε λογής, σχημάτιζαν το βασιλικό κημητήριο. Αν και κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί, νομίζω ότι η βασιλική αυτή νεκρόπολη είναι ίσως του ίδιου γένους το οποίο αργότερα ίδρυσε την αυτοκρατορία των Κουσάν. Η ελληνοβακτριανή τέχνη που δείγματά της σώθηκαν εδώ, καθώς και η τέχνη των Πάρθων, αποτελούν κορυφαίες στιγμές που μαρτυρούν την οικουμενικότητα του ελληνιστικού πολιτισμού. Αντίθετα, κάποια έργα από την φιλελληνική, ας την πούμε, περίοδο των ομάδων βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι η χώρα έμεινε χωρίς τεχνίτες. Όχι. Απλώς η ζήτηση βρισκόταν προφανώς σε χαμηλό επίπεδο. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπουμε στις πόρπες αυτές να υπάρχουν έρωτες πάνω σε δελφίνια. Είναι διαδεδομένο και δημοφιλές μοτίβο της ελληνορωμαϊκής τέχνης. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι στη θέση των δελφινιών παριστάνουν άλλα ψάρια. Δηλαδή οι ίδιοι ξέχασαν πως είναι το δελφίνι. Εδώ βλέπουμε ακόμη ότι υπάρχουν δεκάδες πράγματα όπου αναμειγνύονται παράξενα οι ινδικές, οι ελληνικές, οι ιρανικές και ακόμα σιβηρικές επιρροές. Μπορούμε να δούμε εδώ δίπλα στα πόδια να κάθονται μικρά ζώα. Αυτό προέρχεται από τη Σιβηρία. Είναι σκυθική τέχνη. Όπως έγραφε η εφημερίδα Times, για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού βρήκαμε τόσα αντικείμενα, στο καθένα από τα οποία βλέπουμε επιρροές διαφόρων πολιτιστικών παραδόσεων. Της Ινδίας, της Σιβηρίας, της σκυθικής τέχνης, της ιρανικής τέχνης, της κεντροασιατικής, της κινέζικης τέχνης και βέβαια της ελληνικής. Και πραγματικά βρήκαμε τέτοια πόρπη. Είναι χρυσή και απεικονίζει την Αφροδίτη. Είναι δίχως άλλο Αφροδίτη. Αλλά στο μέτωπο έχει μια τελεία τίκα. Αυτό είναι καθαρά ινδική επιρροή. Πίσω από τις πλάτες της απλώνονται φτερά. Δεν είναι η Νίκη, είναι η Αφροδίτη. Το ξέρουμε σίγουρα. Όπως έδειξαν οι έρευνες των Σοβιετικών αρχαιολόγων, κατά τη δεύτερη ή πρώτη χιλιετία π.Χ., εδώ στη Βακτρία υπήρχε ολόκληρο πάνθεο τοπικών θεοτήτων. Την ανώτατη βαθμίδα αυτού του πανθέου κατήχαν θεότητες ανθρωπόμορφες με πρόσωπα πουλιών και με φτερά. Εδώ έγινε ένωση, συγκριτισμός ελληνικών, ινδικών και βακτριανών επιρροών. Είπα για μια θεά, την Αφροδίτη, με ινδική επιρροή, με φτερά. Αλλά έχουμε από άλλο τάφο μια άλλη πόρπη. Σε αυτή παριστάνεται η Αφροδίτη και μικρός έρωτας πίσω από τον ώμο της. Αλλά πώς την απεικόνισε ο τεχνίτης? Με σκιστά μάτια, με προτεταμένα μήλα, κοντά πόδια, με κοιλιά.
δηλαδή με την αντίληψη ομορφιάς που είχαν οι νομάδες, διαφορετική βέβαια από αυτή των προηγούμενων κατοίκων. Και δεν μπορείς να πεις ότι η μία αντίληψη του ωραίου είναι καλύτερη ή η μία παράδοση καλύτερη και η άλλη χειρότερη. Απλά για αυτούς η αντίληψη του γυναικείου κάλους ήταν διαφορετική. Среди великолепной коллекции золотых изделий из Силятепе есть вещи, которые выполнены в чисто греческом и эллинистическом стиле. Но вместе с тем есть вещи, которые отражают несколько стилей. Индийские, иранские, среднеазиатские. Ανάμεσα στη θαυμάσια συλλογή χρυσών αντικειμένων του Τελτεπέ υπάρχουν αντικείμενα φτιαγμένα σε καθαρά ελληνική, ελληνιστική τεχνοτροπία. Μαζί τους υπάρχουν αντικείμενα που απηχούν περισσότερα στυλ, ινδικά, ιρανικά, κέντροασιατικά και ακόμη μακρινή σιβηρική σκηθική επιρροή. Σε αυτό έγκυται η βασική σημασία των αντικειμένων που βρέθηκαν στους τάφους του Τελτεπέ, στο ότι αυτά συγχρόνως καθρεφτίζουν επιρροές διαφορετικών ρυθμών, διαφορετικών λαών και επίσης διαφορετικών χωρών. Αυτά τα θέματα στην τέχνη τους παρουσιάζουν για την επιστήμη μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα, αυτή η περίοδος ήταν η πιο σκοτεινή στην ιστορία της Κεντρικής Ασίας, όταν πια δεν υπήρχε ελληνική Βακτριανή, δεν υπήρχε και δεν είχε γεννηθεί ακόμα το κράτος του Κουσάν. Αυτή η σκοτεινή περίοδος δεν αντιπροσωπευόταν από αρχαιολογικά ευρήματα. Όπως είπα, τα αντικείμενα από το Τελτεπέ προσφέρουν ένα χύμαρο πληροφοριών, συμπληρώνοντας τα κενά μας σχετικά με τη σκοτεινή περίοδο. Μας δίνουν ακόμη μία αντίληψη για την τέχνη και τη σχέση της με την κοινωνία τη μακρινή εκείνη εποχή στα πρόθυρα της δημιουργίας του βασιλείου των Κουσάν. Какое было взаимодействие между культурой и обществом в то далекое время, накануне создания вот Кушанского государства. Μετά την νίκη του Αλέξανδρου στην Ισό το 333 π.Χ., ο ηγεμόνας της Κύπρου εγκατέλειψε τους Πέρσες που ως τότε κατήχαν το νησί και προσχώρησε στο ελληνικό στρατόπεδο. Η κοινή πολιτισμική καταγωγή διευκόλυνε τη συνένωση αυτή, η οποία εδραιώθηκε στα ταραγμένα χρόνια των πολέμων των διαδόχων και κυρίως από τη στιγμή που το νησί εντάχθηκε στο ελληνιστικό βασίλειο των Πτολεμαίων. Σταματήσουμε στα όψιμα ψηφιδωτά της οικίας του Διονύσου στη Νέα Πάφο, σημαντικά τόσο για την τέχνη τους, όσο και γιατί μαρτυρούν την εξάπλωση μιας θρησκείας που φτάνει μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Οι ψηφιδωτές μορφές σχεδιάζονται με ελευθερία και δύναμη. Οι σκηνές του κυνηγιού χαρακτηρίζονται από τη σφοδρή τους κίνηση. Πρόσωπα από τη συνοδεία του Διονύσου, όπως η Θύσβη και ο Πύραμος, ο προφήτης του κρασιού Ικάριος και η Ακμή, πλαισιώνουν τον ίδιο το Θεό. Στα χρόνια των ελληνιστικών βασιλείων και αργότερα της αυτοκρατορικής Ρώμης, η διονυσιακή θρησκεία γνωρίζει μια νέα ακμή. Ακμή που προέρχεται από την ταύτιση του Αλεξάνδρου και των διαδόχων του, αλλά και πολλών Ρωμαίων αυτοκρατόρων, με το Θεό του κρασιού. Θεό που ξέρει να νικά με τη γοητεία, εισβάλλοντας ακαταμάχητα και κατακτώντας χώρες και ψυχές. Κυρία Μαραγκού, είχατε χρησιμοποιήσει στίχους του Καβάφη για να μας δώσετε μια εικόνα της ελληνιστικής εποχής. Πώς θα μπορούσατε τώρα να συνοψίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της συνάντησης των πολιτισμών που πραγματοποιείται στα χρόνια αυτά? Πιστεύω ότι κανένας ιστορικός της τέχνης δεν συνέλαβε με τέτοιο τρόπο το νόημα του ελληνιστικού κόσμου όσο το συνέλαβε ο Καβάφης. Είναι αυτές οι στοχαστικές προσαρμογές. Μην ξεχνούμε πως όταν πήγαν οι Έλληνες στην Αίγυπτο, οι Έλληνες μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο, είναι μια πολιτιστική διείσδυση, δεν είναι απλώς οικονομική, δεν είναι απικίες.
Μην ξεχνούμε ότι αυτοί οι τόποι που κατέλαβαν σε εισαγωγικά με τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν μια μακραίωνη πολιτιστική, πολιτισμική ιστορία. Και ακριβώς ο τοπικός παράγων, ο εντόπιος παράγων παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο. Ωστόσο θα δούμε τους Αιγύπτιους βασιλείς εξελληνισμένους. Είναι για πρώτη φορά που τα πορτρέτα των Πτολεμαίων και τα πορτρέτα των Αιγυπτίων αποκτούν ελληνικά χαρακτηριστικά. Και εδώ πάλι θα πρέπει να θυμηθούμε πως όχι μόνο στα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή στους τρεις τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες, αλλά και στα χριστιανικά. Ο Καβάφης πάλι μας λέει πως εικονίζονται οι μορφές ολίγων εθνικοί και ολίγων χριστιανίζοντες. Ένας καινούριος κόσμος γεννιέται από το αμάλγαμα αυτών των δύο πολιτισμών, του ελληνικού και των τοπικών πολιτισμών με τους δικούς του χαρακτήρες. Στην Αίγυπτο η Αφροδίτη βρίσκεται στο σπίτι της. Ό,τι μπορεί να υπάρξει ή να φτιαχτεί στον κόσμο, εκεί το βρίσκεις. Πλούτο, παλέστρες, εξουσία, δόξα, θέατρα, φιλοσόφους. Έτσι μιλάει ο ποιητής Ηρώνδας και στα λόγια του η σατυρική διάθεση δεν καταφέρνει να κρύψει την υπερηφάνεια του Αλεξανδρινού για την πόλη του. Αλεξάνδρεια σώζονται ακόμα σήμερα οι κατακόμβες του Κόμελ Σεκάφα που ανακαλύφθηκαν τυχαία γύρω στο 1892. Αμάλγαμα των πολιτισμών βρίσκει ένα εντυπωσιακό ισοδύναμο στον κόσμο της θρησκείας και της τέχνης. Ο επίπεδος χαρακτήρας του Αιγυπτιακού ανάγλυφου εναλλάσσεται με άλλες τεχνοτροπίες που φτάνουν το ολόγλυφο και μαρτυρούν ελληνιστικές και ρωμαϊκές επιδράσεις. Από την άλλη πλευρά, το ελληνικό Γοργόνιο και ο πανταχού παρών Διόνυσος συναντά τον πανάρχαιο Αιγυπτιακό Θόθ που θα ταυτιστεί με τον ελληνικό Ερμή και σαν τρισμέγιστος πια Ερμής θα γίνει ο θεός των μάγων, των αλχημιστών και των φτωχών απογόνων τους, των επιστημόνων. Αυτός ο συγκριτισμός που θα αναπτύσσεται ασταμάτητα και στην κατοπινή χριστιανική περίοδο θα δώσει την τέχνη των νεκρικών πορτρέτων. Η τέχνη αυτή άνθησε από τον 1ο έως και τον 3ο αιώνα στην Αίγυπτο. Η μετοπικότητα του σοβαρού αλλά όχι πένθυμου προσώπου μας κάνει οικείο τον κόσμο των νεκρών. Ενώ ο τρόπος αυτός απεικόνησης, καθώς και η τεχνική του, η εγκαυστική, ανοίγουν έναν από τους δρόμους που θα μας οδηγήσει στη βυζαντινή εικόνα. Διακριτικά, αλλά αποφασιστικά, το νεκρό πρόσωπο του Φαγιούμ ξαναζωντανεύει και γίνεται απρόσβλητο από το χρόνο, δηλαδή αιώνιο.
Την ίδια περίπου εποχή εμφανίζεται και η κοπτική τέχνη, ευτυχισμένη σύζευξη του ελληνικού με τον Αιγυπτιακό κώδικα. Η ελληνιστική οικουμενικότητα συνεχίζει να δίνει καρπούς και στα βυζαντινά χρόνια. Στο κοπτικό αυτό ύφασμα του 7ου ή του 8ου αιώνα, ο Αλέξανδρος εικονίζεται έφυπος να στεφανώνεται από δύο φτερωτές μορφές. Όπως οι μορφές των νεκρών σταφαγιού, μορφές ενός άλλου κόσμου, έτσι ο γιος του Θεού εικονίζεται με τοπικά, δείχνοντας κάποιους νέους δρόμους που έχει πάρει η τέχνη. Πολλούς αιώνες μετά την Πανελλήνια εκστρατεία, ο βασιλιάς Αλέξανδρος συνεχίζει να ζει και στην Αίγυπτο, όπως και σε άλλα μέρη της γης. Κύριε Γιαναρά, θα θέλαμε να μας πείτε πώς από το αρχαιοελληνικό γλυπτό, από την αρχαία ελληνική τέχνη, φτάνουμε στη βυζαντινή εικόνα. Και όταν λέμε εικόνα, εννοούμε όχι μόνο τις φορητές εικόνες, αλλά και τα ψηφιδωτά και τις στιχογραφίες. Είναι μια κέρια ερώτηση, η οποία θα ήθελε βέβαια μεγάλη ανάπτυξη. Νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό υπόβαθρο.
τόσο στην αρχαία ελληνική, στον αρχαίο ελληνικό βίο, όσο και στον λεγόμενο Βυζαντινό. Το κοινό αυτό υπόβαθρο είναι η ίδια αντίληψη για την αλήθεια, για τον τρόπο με τον οποίο αληθεύει η γνώση. Για τον αρχαίο Έλληνα η γνώση επαληθεύεται ως κοινωνική εμπειρία, ως κοινωνικό γεγονός. Για τον Έλληνα η αλήθεια δεν είναι προκαθορισμένη έξωθεν, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος παράγων εξωτερικός που μας λέει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, κάποια αυθεντία ή κάποιος κώδικας. Αλήθεια, το λέει και η λέξη, είναι το ατοστερητικό και το λήθη, είναι ό,τι φαίνεται, ό,τι δεν λανθάνει, αυτό που δεν λανθάνει, δεν κρύβεται δηλαδή, αλλά φαίνεται. Αλήθεια, επομένως, είναι τα φαινόμενα, είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει, είναι η πραγματικότητα. Και γίνεται γνωστός, φαίνεται ο κόσμος σε εμάς, επομένως έχει έναν λόγο. Η λέξη λόγος είναι μια πολύ σήμαντη λέξη στα ελληνικά, με πολλές σημασίες και πάρα πολύ χαρακτηριστική. Λόγος, ας πούμε, είναι η μορφή των πραγμάτων. Η μορφή του πράγματος είναι σαν να μας λέει «εγώ είμαι αυτό». Επομένως, ο λόγος έχει μια αναφορικότητα πάντοτε. Το φαινόμενο είναι φαινόμενο ως προς εμένα, που το βλέπω. Αυτή η αναφορικότητα όμως υπάρχει και, και στη συνύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή, ο τρόπος της πραγματικότητας είναι λογικός. Δένει τα πράγματα, φέρνει το ένα σε αναφορά προς το άλλο. Και γι' αυτό το σύμπαν συνιστά κόσμο, κόσμημα δηλαδή. Λοιπόν, ο αρχαίος Έλληνας πιστεύει ότι αυτό που είναι πραγματικό, όντως υπαρκτό, που δεν θύρεται, που δεν αλλάζει, που δεν αλλοιώνεται, είναι αυτός ο λόγος των πραγμάτων και η λογική αλληλουχία, η λογική συνάρτηση των πραγμάτων, η κοσμιότητα των πραγμάτων. Μήπως μέσα σε αυτό που λέμε ελληνική τέχνη, δεν μπορούμε μόνο ένα πράγμα να απομονώσουμε? Δηλαδή, μήπως υπάρχει μια διαφοροποίηση από εποχή σε εποχή, ξεκινώντας από τα γεωμετρικά και φτάνοντας ως τους ελληνιστικούς χρόνους? Σίγουρα. Τον Έλληνα δεν τον ενδιαφέρει να αναπαραστήσει, να κάνει μια φωτογραφική αναπαράσταση του υπαρκτού. Δηλαδή, όταν θέλει να φτιάξει ένα άγαλμα της Αφροδίτης, δεν παίρνει μια ωραία κοπέλα να τη στήσει μπροστά του, όπως κάνει ο αναγεννησιακός μετά από κάμποσους αιώνες καλλιτέχνης, και να την κοπιάρει, να φτιάξει μια ίδια, μια εικόνα αυτής της ωραίας κοπέλας. Όχι. Ο αρχαίος πρέπει να αφαιρέσει όλα τα ατομικά γνωρίσματα, τα περιστασιακά, τα περιστατικά γνωρίσματα των επιμέρους ωραίων γυναικών, για να μας αναγάγει στην ιδέα του γυναικείου κάλους. Η Αφροδίτη δεν είναι απλώς μια ωραία γυναίκα. Είναι η αναγωγή μας στον λόγο του γυναικείου κάλους ή του ανδρικού. Γι' αυτό και το λένε άγαλμα το έργο της τέχνης, γιατί μας δίνει την αγαλίαση της αναφοράς μας στο όντως υπαρκτό. Αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι ο λόγος, ο δεδομένος. Και έτσι θέλω να φτάσουμε για να κατανοήσουμε τη βυζαντινή εικόνα. Είδε τη φλεγωμένη και μη καιωμένη βάτο, άκουσε τη φωνή του Θεού και παρέλαβε τον νόμο. Εκεί όπου ένας άγγελος έτρεφε τον προφήτη Ηλία, στο θεοβάδιστο όρος Σινά. Εκεί βρίσκεται το αρχαιότερο μοναστικό κέντρο της Ορθόδοξης Ανατολής.
μοναστική ζωή στο Σινά ξεκινά από τον 3ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Άραβες, Σταυροφόροι, Βενετοί, Οθωμανοί, Γάλλοι, Ισραηλινοί, Αιγύπτιοι σεβάστηκαν τα αρχαία προνόμια της Μονής και προστάτεψαν τα συμφέροντά της. Σώζονται εικόνες της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Τα ψηφιδωτά του Σινά χαρακτηρίζονται από τη λεπτότητα και λαμπρότητα των χρωμάτων, την ποικιλία των εκφράσεων, την εξάρτηση από την αρχαία παράδοση και αποκαλύπτουν έναν καλλιτέχνη που πρέπει να έχει διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη. Στη βυζαντινή εικόνα έχει γίνει μια κοσμογονική αλλαγή στο μεταξύ. Αλλά αυτή η αλλαγή έχει γίνει στο επίπεδο, όπως λέμε στην ειδική γλώσσα, της οντολογίας, δηλαδή του τι θεωρείται πια όντως υπαρκτό. Δεν έχει γίνει όμως στο επίπεδο της γνώσιοθεωρίας, δηλαδή η αντίληψη για την αλήθεια παραμένει η ίδια και για την επαλήθευση της γνώσης. Η γνώση και στην αρχαία Ελλάδα και στη βυζαντινή Ελλάδα επαληθεύεται ως αμεσότητα σχέσης, ως εμπειρία σχέσης με την πραγματικότητα. Άρα ως ένας λόγος κοινωνίας με την πραγματικότητα. Έχει αλλάξει η αντίληψη για το όντως υπαρκτό και εκεί με κάποια θα έλεγα ομαλή, έστω και αν ιστορικά στοίχη σε 6 αιώνες φοβερών αναταραχών, μετάβαση. Και πάλι ο λόγος είναι το όντως υπαρκτό. Όμως τώρα πια ο λόγος δεν είναι ένα απρόσωπο δεδομένο, μια δομή και συσχέτιση αρμονική και κοσμιότητα των υπαρκτών, αλλά είναι ένας προσωπικός λόγος. Το όντως υπαρκτό πια είναι αυτό που λέμε πρόσωπο, προσωπικότητα και που είναι πέρα από την απλή ατομική έκφανσή του. Είναι το πρόσωπο, η προσωπική ετερότητα που μόνο ως ενέργεια εκφράζεται. Ποιητική, αγαπητική, δημιουργική ενέργεια. Αλλά, κύριε Γιαναρά, υπάρχει μια αντίσταση και μέσα στη βυζαντινή ιστορία και δηλώνεται στην περίοδο της οικονομαχίας, αντίσταση σε αυτό το πρόσωπο έτσι όπως το περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Και έτσι έχουμε μία τάση προς μια ανεικονική μορφή τέχνης η οποία μας έχει αφήσει έντονα δείγματα στην Καπαδοκία, σε κάποιες εκκλησίες οι οποίες στολίζονται με ντεκόρ σχήματα γεωμετρικά, ναι, και αφηρημένα. Πώς εσείς βλέπετε αυτήν την εκ νέου αντίσταση στο πρόσωπο? Ακριβώς. Είναι ο μεγάλος πειρασμός που παρακολουθεί το ανθρώπινο πνεύμα, θα τολμούσα να πω, να αναχθεί ευκολότερα σε έννοιες, σε ιδέες, σε αφηρημένα σχήματα, τα οποία ευκολότερα τα υποτάσσει η λογική. Και έτσι έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι κατέχει τη γνώση, κατέχει την αλήθεια. Είναι το δράμα μας ως σήμερα. Βλέπετε με πόση ευκολία οι άνθρωποι χώνονται κάτω από ομπρέλες ιδεολογιών που τους προσφέρουν έτοιμα νοήματα, έτοιμα νοητικά συστήματα. Ενώ η γνώση του προσώπου είναι μια περιπέτεια, είναι μια ερωτική περιπέτεια. Για να γνωρίσεις ένα πρόσωπο πρέπει να το ερωτευθείς. Και να το ερωτευθείς σημαίνει να βγεις από σένα, από το εγώ σου, να δοθείς. Thank you.
Στην περίπτωση της κονομαχίας έχουμε μια πάρα πολύ γόνιμη πάλι, η οποία τίνει αφενός με προς μια εξιδανίκευση, μια περιφρόνηση της ύλης και των υλικών πραγμάτων, μια αναγωγή στο αφηρημένο. Και από την άλλη μεριά την αντίσταση της εκκλησιαστικής παράδοσης, όχι, ύλη, υλικά πράγματα, σεβώ την ύλη, δίηση σωτηρία μου ήργαστε, λέει ο Δαμασκηνός. Η ύλη είναι η αμεσότητα της ζωής και της σχέσης και ταυτόχρονα η αμεσότητα της πρόσβασης προς το όντως υπαρκτό που είναι ο προσωπικός Θεός, ο προσωπικός άνθρωπος. Δύο πρόσωπα, δηλαδή δύο ελευθερίες και ετερότητες, μοναδικότητες που αναμετριώνται σε μια αναμέτρηση ελευθερίας, δηλαδή αγάπης ή ρήξης. Γι' αυτό η οικονομαχία έχει αυτή την κέρια σημασία, γιατί δείχνει δύο δυνατότητες προσανατολισμών. Το πολυεθνικό κράτος του Βυζαντίου δέχτηκε στους κόλπους του ισότιμα επιδράσεις διαφορετικών κόσμων και συγχώνευσε πολιτιστικές παραδόσεις πολύτροπες, πολυσήμαντες και αντίρροπες. Χάρη στη συνεκτική δύναμη της κοινής πίστης και της κοινής γλώσσας, ορθοδοξίας και ελληνοφωνίας που δημιούργησαν τις βάσεις για ένα κοινό τρόπο πολιτείας και ζωής, ομόδοξο, ομότροπο και ομόγλωσσο, το Βυζάντιο εμφανίζεται ενιαίο. Ο Γκέωργο Στρογκόρσκι υποστηρίζει ότι η σύνθεση του ελληνικού πολιτισμού με τη χριστιανική θρησκεία στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οδήγησε στη γένεση του ιστορικού εκείνου φαινομένου που ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης είναι ναός ρυθμού βασιλικής με εγκάρσιο κλήτος. Η βασιλική, ελληνορωμαϊκό οικοδόμημα, χρησιμοποιήθηκε σαν ο κυριότερος χώρος λατρείας των χριστιανών κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά της στοιχεία: η έξαρση του βάθους, η ανάδειξη του ύψους και το ενιαίο του χώρου. Η διάταξη των κυώνων καταλήγει στην αψίδα και την κόγχη του ιερού. Εκεί βρίσκεται ο θρόνος του επισκόπου, ο οποίος εποπτεύει το εκκλησίασμα που συγκλίνει προς αυτόν. Η οργάνωση του χώρου της βασιλικής θυμίζει μικρογραφία του συστήματος διοίκησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλίνικος γράφει: «Η όλη βασιλική, επί μήκης ούσα και προς αληθινή ναύν ομοιάζουσα, είχε το ιερότερον της μέρος ως περ πρόραν εστραμμένον προς Ανατολάς, ίνα οι εναυτοί πελαγοδρομούντες ατενίζωσιν ως περ προσφάρον προς το φυσικόν φως, έμβλημα του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης». Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συζητούμε, το πρόσωπο, τα πρόσωπα, η εικόνα, κάπου βρίσκεται, κάπου τοποθετείται και ο χώρος αυτός είναι κατεξοχήν ο Βυζαντινός ναός. Και μάλιστα πάντα συλλαμβάνεται η οικαστική δημιουργία σε σχέση με την αρχιτεκτονική δημιουργία. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για αυτόν τον Βυζαντινό χώρο που περιβάλλει, περικλείει και μέσα από τον οποίο ανοίγεται προς ένα επέκεινο ο Βυζαντινός ναός? Όπως είπαμε ότι είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη Βυζαντινή εικόνα αν δεν ξεκινήσουμε από το αρχαιοελληνικό άγαλμα, το κλασικό τουλάχιστον άγαλμα, για να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία της αφαίρεσης, της αναγωγής στο πρωτότυπο, στο εκάστοτε πρωτότυπο. Αντίστοιχα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Βυζαντινό ναό αν δεν ξεκινήσουμε από τον αρχαιοελληνικό, γιατί σε κάθε είδος μνημιακής τέχνης, όπως λέμε, εκφράζεται πάντοτε όχι απλώς η αντίληψη για το υπαρκτό, λίγο πιο συγκεκριμένα η κοσμολογική αντίληψη της εποχής. Ο Παρθενώνας ήταν ακριβώς ο εικονισμός, η εμφάνιση της αντίληψης που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον κόσμο, αυτής της λογικής αρμονίας και τάξης, της κοσμιότητας των στοιχείων, της τέλειας αρμονίας. Και να το πω πιο απλά, θυμάμαι τον Μακαρίτη τον Πικιώνη, ο οποίος έλεγε πως είναι δυνατό να καταλάβουμε τη μετόπη του Παρθενώνα
σήμερα που καταστρέψαμε τη μετόπη της Πεντέλης. Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Η μετόπη του Παρθενώνα είναι ο λόγος, η καταγραφή του λόγου του φυσικού περιβάλλοντος. Λοιπόν, και εκεί η αντίληψη κοσμολογική, η αντίληψη του υπαρκτού είναι ο δεδομένος λόγος, όπως είπα, της αρμονίας των σχέσεων, των αναλογιών, της ακρίβειας των αναλογιών κλπ. Στο βυζαντινό οικοδόμημα είναι μια άλλη κοσμολογική αντίληψη. Είναι ο κόσμος ο οποίος γίνεται σάρκα του Θεού Λόγου. Παίρνει την κίνηση των κεκλειμένων ουρανών, έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Πώς η γη μπορεί να γίνει ουρανός, πώς ο πυλός, οι πέτρες, τα τούβλα μπορούν να είναι σάρκα του Θεού Λόγου, σώμα του Θεού Λόγου. Διότι αυτό που συνάζεται εκεί μέσα είναι το σώμα του σαρκοθέντος Θεού. Αυτή η σύναξη των πιστών, η εκκλησία. Η εκκλησία τι είναι, δεν είναι κάποια γραφεία ή κάποια... Είναι η ευχαριστιακή σύναξη, η σύναξη του λαού στην ευχαριστία που φτιάχνει από την πραγματικότητα της ανθρωπότητας, την πραγματικότητα της θεά ανθρωπότητας. Όλο αυτό φαίνεται στην αρχιτεκτονική δομή. Καταρχήν η τρούλη, τα τόξα, ο τρόπος με τον οποίο κατορθώνεται αυτή η στήριξη, η υπέρβαση της βαρύτητας του υλικού και που είναι ένας τελείως άλλος τρόπος από αυτό που ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Σε τέλεια αντίθεση με το Βυζαντινό, όπου ο χώρος κοινωνείται και δημιουργεί ένα γεγονός κοινωνίας. Από κάθε σημείο έχεις μια αίσθηση όλου χωρίς να έχεις τη θέα του όλου. Είναι αυτή η σχέση της καθολικότητας του προσώπου με την φύση καθόλου. Είναι ο κενός κόσμος πάντως. Η αντίληψη η κοσμολογική του Βυζαντινού, του πώς η γη, ο ουρανός, η ύλη, τα πάντα γίνονται εκκλησία, γεγονός κοινωνίας σε μια σχέση η οποία είναι άλλη από την απλή σχέση των αναλογιών που συνιστούσε την κοσμιότητα του αρχαιοελληνικού οικοδομήματος. Όπως και ο πολιτισμός, έτσι και η τέχνη του Βυζαντίου αποτελεί μια πρωτότυπη σύνθεση της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης και της Ανατολής. Η βυζαντινή τέχνη αξιοποιεί στοιχεία από τη θεματική αλλά και την τεχνοτροπία του αρχαίου κόσμου για να δημιουργήσει το δικό της εικαστικό κώδικα. Στο βυζαντινό ναό που δίνει έμφαση στην εσωτερικότητα, ο χώρος που αποδίδεται εικαστικά δεν είναι αυτός της καθημερινής εμπειρίας, αλλά εκείνος που αποκαλύπτεται στον πιστό. Η ψευδαίσθηση στην απόδοση του χώρου και των μορφών χάνει τη σημασία της. Όλα υποτάσσονται στην αρμονική αυθαιρεσία χρωμάτων, σχημάτων και στις επιταγές της σύνθεσης, που αναδεικνύεται σε πρωταρχική εικαστική αξία. Σκέφτομαι μήπως θα άξιζε να προσέξουμε αυτή τη σύζευξη που πραγματώνεται στον Βυζαντινό ναό ανάμεσα στον μετρήσιμο χρόνο των πραγμάτων και τον άλλον, τον ποιοτικό, τον μη μετρήσιμο χρόνο του βιώματος. Πράγμα που έχει και την αντιστοιχία του στον χώρο, όπου επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του τετράπλευρου με το κυκλικό σχήμα, αλλά και πιο βαθιά ακόμα, το βέβυλο φτάνει να είναι ιερό. Ναι, ο χώρος είναι συνάρτηση της σχέσης, δεν είναι ένα αντικειμενικό μέγεθος, όπως και ο χρόνος δεν είναι ένα αντικειμενικό μέγεθος. Είναι μια συνάρτηση της σχέσης. Γι' αυτό και το που μετατίθεται στην αμεσότητα ή στην μη αμεσότητα της σχέσης. Να σας πω μια πολύ ωραία εικόνα που λέει ο Χρυσόστομος και που μου άρεσε πάρα πολύ. Διαβάζουμε, λέει, μες στη γραφή ότι ο Υιός εκάθισε στα δεξιά του Πατρός. Αυτό σημαίνει ότι ο Πατήρ είναι στα αριστερά του Υιού. Όχι, λέει, και ο Πατήρ είναι στα δεξιά του Υιού. Γιατί η θέση δείχνει τρόπο σχέσης και δεν δείχνει μια απόσταση αντικειμένων πραγμάτων. Αυτό νομίζω, αυτή η αντίληψη του χώρου ως γεγονότος σχέσεως, μια σχέση ως οποία συντελείται
μέσα στο περιβάλλον του ναού φαίνεται στην ξαντινή αρχιτεκτονική. Περισσότερο ακόμη και από τη Θεσσαλονίκη, όπως παρατηρεί ο Αντρέ Γκραμπάρ, η Ραβένα είναι η πόλη των ψηφιδωτών του 5ου και του 6ου αιώνα. Ανάμεσα στα μνημεία της Ραβένας, πρωτεύουσας του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, ξεχωρίζουν ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, ο Άγιος Απολλινάριος του Λιμένα, ο Άγιος Βιτάλιος, το Βαπτιστήριο των Ορθοδόξων και το Μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας, που αποτελούν σταθμό στην πορεία της βυζαντινής τέχνης. Ο Άγιος Βιτάλιος της Ραβένας είναι ναός περίκεντρος. Θυσιαστήριο μετατίθεται από το κέντρο του ναού στο άκρο της ανατολικής κεραίας. Έτσι, η σκηνή της λειτουργίας πάβει να είναι περίοπτη, αποκτά ένα φόντο, όπως λέει ο Μιχελής, μια αναπόσταση. Ψηφιδωτά της Ραβένας επιτελείται μια σύζευξη αυλικής και θρησκευτικής τέχνης, όπου διακρίνονται κάποια μονιμότερα γνωρίσματα της βυζαντινής ζωγραφικής. Το χρυσό βάθος, το σχηματοποιημένο αρχιτεκτονικό στοιχείο, τα διάφορα είδη προοπτικής, η ανεστραμμένη, η κατάξονα, η αβόλ ντου αζό, το διακοσμητικό στοιχείο με τη συμβολική του διάσταση. Ψηφιδωτά καθιερώνουν την τολμηρή αντιπαράθεση αντίθετων χρωματικών τόνων που θα ξαναβρούμε πολύ αργότερα στον εμπρεσιονισμό. Thank you.
Από το τέλος της δεύτερης χιλιετίας και μέχρι το 800 περίπου π.Χ. οι μαρτυρίες για τον πολιτισμό στον ελληνικό χώρο λιγοστεύουν σημαντικά. Ήταν όμως πράγματι τα χρόνια αυτά σκοτεινά, όπως ονομάστηκαν από πολλούς. Ίσως κάποια νέα ευρήματα μας ξαναθυμίσουν ότι πρέπει πάντοτε να μένουμε ανοιχτοί στην αμφιβολία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γεωμετρικής τέχνης? Μπορούμε να μιλάμε για κάποια σχέση που έχει η τέχνη αυτή με παλαιότερες μορφές τέχνης που αναπτύχθηκαν στον ελληνικό, τον ευρύτερα ελληνικό χώρο ή σε άλλους γειτονικούς χώρους? Πρώτα-πρώτα δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι η γεωμετρική τέχνη έχει επίδραση από έξω από τον ελληνικό χώρο. Εάν κοιτάξουμε καλά σήμερα πια που η γνώση της γεωμετρικής τέχνης είναι αρκετά ευρεία, θα δούμε ότι συνεχίζει στα κύρια σημεία τη γραμμή της υπομυκηναϊκής τέχνης. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί βασικές διαφορές. Δηλαδή, η τέχνη γεωμετρική είναι λογική. Είναι στέρεη. Αγαπάει τη στερότητα δηλαδή. Είναι τέχνη λογική που αναπτύσσει το λόγο. Και το κυριότερο είναι η έκφραση αυτών των παραπάνω που είπα, είναι στο σχήμα του αγγείου και γι' αυτό χρησιμοποιούμε περισσότερο ως παράδειγμα αγγεία. Εάν πάρουμε ένα αγγείο γεωμετρικό και το συγκρίνουμε με ένα προϊστορικό, θα δούμε ότι πρώτα-πρώτα έχει βάση στέρεη. Το σώμα είναι πάρα πολύ κανονικό και δεν θα είναι ούτε περισσότερο φουσκωτό, ούτε λιγότερο από ό,τι θέλει ο τεχνίτης, ούτε θα έχει το ελαφρά γερτό που παρουσιάζει η μυκηναϊκή τέχνη. Ο λαιμός είναι μια κανονική συνέπεια και το στόμιο είναι το τέλος του αγγείου. Η διακόσμηση στα γεωμετρικά χρόνια πάντοτε είναι συνάρτηση του σχήματος. Προσπαθεί να, αυτό που λέμε σήμερα, να αξιοποιήσει το σχήμα και η διακόσμηση επομένως βρίσκεται σε στενό διάλογο με το σχήμα. Δηλαδή σε παλαιότερες μορφές κεραμικής τέχνης. Ας πούμε, έχοντας στο μυαλό τα αγγεία, τα κυκλαδικά ή η καμαραϊκή παραγωγή. Τόσο τα κυκλαδίτικα όσο και η καμαραϊκή παραγωγή που είναι πιο χαρακτηριστική, εάν προσέξετε θα δείτε ότι δεν υπάρχει βάση. Δεν υπάρχει βάση ξεχωριστή. Το αγγείο μπορεί να στέκεται, να ενθερεώνεται στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει βάση η οποία έχει αυτή τη διάσταση και η οποία έχει κανείς το αίσθημα ότι στηρίζει το αγγείο. Ύστερα το σώμα, αν θυμάστε, στα καμαραϊκά, είναι ποικίλων σχημάτων μεν, αλλά οι διαστάσεις του είναι αρκετά μεγάλες. Δηλαδή δεν υπάρχει μία λογική στο σχήμα. Είναι ένα πάρα πολύ καλλιτεχνικό, όπως θα το θεωρούσαμε εμείς σήμερα, σχήμα, αλλά δεν έχει αυτή την αυστηρότητα και τη λογικότητα που έχει η γεωμετρική τέχνη. Ότι ο γεωμετρισμός είναι ένα πνεύμα που κράτησε όχι μόνο σε όλη την αρχαιότητα, γιατί τα διδάγματά της τα κρατήσανε πολύ καλά οι Έλληνες τεχνίτες, αλλά συνεχίστηκε στην τέχνη ως τις μέρες μας. Και προϋπήρξε φυσικά της γεωμετρικής εποχής, απλώς η γεωμετρική είναι πολύ οργανωμένη, συμπυκνωμένη και έδωσε πάρα πολύ καθαρά και συνεπή διδάγματα. Τώρα στα αγγεία, ξαφνικά με τον απικισμό,
η γνωριμία της Ανατολής αποκαλύπτει για μια φορά ακόμα το φυσικό κόσμο και γεμίζουν τα αγγεία από φύλλα, κλαριά, από λουλούδια, πάντοτε σε ζώνες, πάντοτε σε μια συνέπεια την οποία δίδαξε η γεωμετρική τέχνη. Ταυτόχρονα έχουμε και την εμφάνιση του Όμηρου από το τέλος των γεωμετρικών χρόνων και σε μια φάση της αρχαϊκής, ο οποίος, καθώς έγινε Ευαγγέλιο των Αρχαίων με τα δύο έπι του, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, τι κάνει, αναφέρεται σε παλαιότερες εποχές από τη γεωμετρική, συμπληρώνει όμως τα στοιχεία που του λείπουν με στοιχεία της εποχής του. Αλλά καθώς μιλάει για μύθους θεών και για παλιές ιστορίες οι οποίες είχαν μείνει μέσα στο, μέσα στο θεματολόγιο των αρχαίων, οι οποίοι έχουν μια θρησκεία χωρίς δόγμα, γι' αυτό η θρησκεία εξελίσσεται. Επομένως ο Όμηρος έμεινε σαν ένα είδος Ευαγγελίου των Αρχαίων και είναι εκείνος ο οποίος έδωσε όλα τα στοιχεία για την εικονογράφηση των αγγείων έως ότι τελειώσει η εικονογράφηση αυτή στην αρχαία τέχνη. Έχουμε μύθους από τον Όμηρο και ταυτόχρονα βέβαια μύθους από τον Ισίωδο, ναι, σε όλη την εικονογραφία. Από το 800 έως το 650 περίπου π.Χ. ο Ελληνισμός δίνει μορφή στα μεγάλα έπι του. Ο ανώνυμος τεχνίτης ζωντανεύει τους ήρωες, τους θεούς και τα τέρατα του μύθου. Τον Οδυσσέα που τυφλώνει τον Πολύθυμο, τον Ηρακλή που σκοτώνει τον Κένταυρο Νέσο, τον Περσέα που πέταξε στα πέρατα του κόσμου για να κόψει το κεφάλι της Γοργόνας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γεωμετρική τέχνη, εάν πάρουμε αυτό που έχουν γράψει οι μεγάλοι αρχαιολόγοι, η ιστορική της τέχνης, είναι κατά βάση την ισοφία. Έχουν πει, η γεωμετρική τέχνη είναι μια τέχνη σοφή. Σε τι συνίσταται αυτό? Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, πρέπει να κάνουμε σύγκριση με ένα από τα τελευταία έργα της προηγουμένης περίοδου, της Ιστερομικηναϊκής, με ένα από τα πρώτα έργα της πρωτογεωμετρικής φάσης, δηλαδή της αρχής των γεωμετρικών χρόνων. Βλέπουμε εκεί ότι το χέρι του τεχνίτη και η διάθεσή του και η διάθεση του κόσμου του έχει κουραστεί από την επανάληψη φυτικών μοτίβων ή άλλων ή ανθρώπινων μορφών. Σιγά σιγά έχει πάει σε ένα είδος γεωμετρισμού, ο οποίος όμως γίνεται με ελεύθερο χέρι, ενώ από την άλλη μεριά το γεωμετρικό αγγείο έχει μια λογική στο σχήμα, ατράνταχτη, έχει μια πειθαρχία. Και ενώ συνεχίζει με ζώνες αρχικά, με ημικύκλια, η βάση είναι ότι ξεκινάει χρησιμοποιώντας το διαβήτη. Χρησιμοποιεί το διαβήτη και το χάρακα, δηλαδή τόσο πολύ θέλουν να ξεφύγουν από την ελευθερία του χεριού, ώστε χρησιμοποιούν το χάρακα και το διαβήτη για να είναι σίγουροι για το σχήμα που θα βγάλουν. Η σύγκριση των δύο αγγείων πείθει απολύτως, μάλιστα, σε όλα τα γεωμετρικά αγγεία, όπου υπάρχουν ημικύκλια ή κύκλοι, συγκεντρικοί, δηλαδή με πολλές επαναλήψεις γύρω στην περιφέρεια, τότε βλέπουμε ότι έχει ακόμα μείνει επάνω στον πυλό το σημείο της μύτης του διαβήτη. Γιατί τον χρησιμοποιούν? Γιατί θέλουν να ξεφύγουν από κάποια, μπορώ να πω, ασυναρτησία που είχε η τελευταία φάση της Μικηναϊκής περίοδου, η οποία συνίσταται σε ένα χοντρουλό σχήμα, σε μία έλλειψη βάσης σταθερής, σε μία όχι οργάνωση του σχήματος. Το γεωμετρικό σχήμα είναι τελείως οργανωμένο. Εκείνο για το οποίο δεν τελειώσαμε είναι οι χαρακτηριστικές μορφές της γεωμετρικής τέχνης, οι οποίες είναι, όπως τα λέγαμε σήμερα, αφηρημένες, δηλαδή έχει κρατήσει ο τεχνίτης, γι' αυτό και η πανεσοφή τη γεωμετρική τέχνη, την ουσία του ανθρώπινου σώματος, τα πόδια τα δίνει σαν να είναι σπιρτάκια, το λαιμό το ίδιο, από το κεφάλι ένα στρογγυλό αφήνει λίγο άνοιγμα για το μάτι και κατόπιν ένα τρίγωνο ανάποδο, από τη μέση ως επάνω είναι το σώμα και από τη μέση και κάτω λίγη στρογγυλότητα υπάρχει στους γλουτούς. Αυτό το βλέπουμε. Αντίστοιχα στα χάλκινα έργα, πολλά από αυτά υπάρχουν στο Μουσείο της Σπάρτης, άλλα έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Μουσείο και ορισμένα στο Μουσείο της Ολυμπίας.
Οι μορφές αυτές είναι ακριβώς όπως είναι των γεωμετρικών αγγείων και μάλιστα υπάρχει μία συνάφεια, εάν έχουμε υπόψη μας, την τέχνη του Τζακομέτη με αυτές τις ψηλόλιγνες μορφές, οι οποίες δεν έχουν καμπυλότητες, δεν έχουν αυτό που λέμε πλαστικότητα έντονη. Νομίζω ότι ακόμα και σε αυτούς τους αμφορείς του διπύλου παρατηρεί κανείς μία σχετική ασυμμετρία. Δηλαδή οι μορφές, αν δει κανείς αυτές οι μορφές που κλαίνε το νεκρό στην κεντρική σκηνή. Οι αμφορείς του διπύλου δεν θα ήταν το καλύτερο παράδειγμα για να το εξηγήσουμε, γιατί έχουν μία ειδική λειτουργία. Είναι ταφικά αγγεία μεγάλα στη θέση αγαλμάτων και γι' αυτό η βάση τους είναι στενή, γιατί έμπαινε σε ένα είδος θήκης, ώστε να μπορούν επάνω από το ψηλό στόμιο να τρέχει το υγρό των χών. Αλλά εάν το πάρετε να το δείτε ως σχήμα βάση, κοιλιά, λαιμός και στόμιο, είναι τέλειο. Αρχίζουν με μικρά γεωμετρικά σχήματα. Τα σχήματα σιγά σιγά κατά ζώνες μεγαλώνουν, έχουν μία τάση οι γωνίες να κάνουν το μάτι να κοιτάζει προς τα πάνω, να σταματήσει στην κεντρική ζώνη η οποία έχει την παράσταση του νεκρού, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο νεκροκρέβατο και γύρω υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τον κλαίνε και κατόπιν σιγά σιγά γέρνει προς το λαιμό, υπάρχουν γραμμές από ζώα ολόκληρες, τα οποία ζώα άλλοτε σκύβουν προς τα κάτω γιατί ο σκοπός του ματιού είναι να πάει προς τα κάτω, άλλοτε είναι στην ευθεία έτσι ώστε να μην παρασυρθεί ο θεατής και ο οποίος στο τέλος σταματάει το μάτι του στο λαιμό, ο οποίος είναι με ένα μαύρο γάνωμα πολύ ωραίο γυαλιστερό και έχει τελειώσει τη θεώρηση του αγγείου. Εδώ, στις όχθες του Αχαίροντα, άρχιζε το ταξίδι για τον κάτω κόσμο, κόσμο των Ίσκιων και της Λησμονιάς. Στον κόσμο αυτό, όπου και ο βασιλιάς των Ίσκιων, ο Αχιλλέας, νιώθει κατώτερος από τον πιο φτωχό δουλευτή της γης, δεν υπάρχει ελπίδα απόδρασης και επιστροφής στο φως. Κάποιοι ήρωες μονάχα, σαν τον Ηρακλή, τον Θησέα και τον Οδυσσέα, καταφέρνουν να φτάσουν στον κάτω κόσμο για να γνωρίσουν τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα. Για αυτούς τους λίγους υπάρχει επιστροφή. Μεταμορφώσεις της μαγικής πτήσης και της περιπλάνησης, διάλογος του πολιτισμού και της αγριότητας, του λογικού και του παράλογου. Ο Έλληνας ασκείται στο να μετουσιώνει τον φόβο του θανάτου σε ίστρο ζωής. Τη γνώση υπόσχονται στο μύστη, αυτόν που κοινώνησε το ιερό ποτό του Κικαιώνα, τα ελευσίνια μυστήρια. Σε αυτόν τον χώρο, η Δήμητρα σταμάτησε την απελπισμένη περιπλάνησή της για να βρει την κόρη που είχε αρπάξει ο Πλούτονας. Στο τελεστήριο που τα πρώτα του ίχνη χρονολογούνται πριν από την πρώτη χιλιετία, οι πιστοί μάθαιναν να δαμάζουν τον τρόμο. Η Περσεφόνη, μας λέει ο Όμηρος, τρομερή και σεβάσμια, κρατούσε στο χέρι της την γοργίην κεφαλήν, δηλαδή το τρομερό κεφάλι της γοργόνας. Γύρω στο 700 περίπου χρονολογείται η απαρχή μιας νέας εποχής στην τέχνη. Η εποχή αυτή που χαρακτηρίζεται από την λεγόμενη αρχαϊκή τέχνη είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσα στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης, νομίζω. Δεν ξέρω βέβαια πότε άρχισε να θεωρείται τόσο σημαντική αυτή η τέχνη. Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε. Μάλιστα. Η αρχαϊκή τέχνη αρχίζει περίπου γύρω στο 700. Έχει βέβαια διάφορες φάσεις. Και ξεκινάει από την επιθυμία του καλλιτέχνη, αλλά και της εποχής, η οποία αλλάζει ριζικά από την προηγούμενη. Όχι τόσο από τον 8ο αιώνα, γιατί ο 8ος είναι η προϋπόθεση
για την κατάληξη στην αρχαϊκή τέχνη. Δηλαδή, πλουτίζουν οι άνθρωποι με το εμπόριο, ασχολούνται με την ναυτιλία, αρχίζουν να εισάγονται πολύτιμες ύλες που πριν χρυσάφι, ασήμι, δεν υπήρχαν, ελεφαντόδοντο. Οι ευγενείς φαίνεται ότι ανεβαίνουν στην εξουσία, πράγμα που μας το δείχνουν ήδη τα αγγεία του Διπύλου. Και περνάμε τώρα στην αρχαϊκή τέχνη, η οποία είναι ένα δημιούργημα που πρέπει να το δούμε από την πλευρά των αγγείων και από την πλευρά των αγαλμάτων. Στα αγάλματα, οι ευγενείς αυτοί πάνω στους τάφους των νέων νεκρών, από ό,τι μας δείχνει η σημερινή έρευνα, ή στα ιερά των θεών αφιερώνουν πελώρια αγάλματα, τα οποία είναι η εικόνα του νεκρού, αλλά μια εικόνα τελείως συμβατική, γιατί τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν είναι πορτρέτο, αλλά είναι απλώς φουσκωτά μάτια, φουσκωτά μήλα των παριών και στο στόμα μια μεγάλη σχηματικότητα, όπως βλέπουμε στον κούρο του Σουνίου, ο οποίος έχει ύψος 3 και 10 μέτρα περίπου. Πώς βγαίνει αυτό το μέγεθος? Το μέγεθος αυτό βγαίνει γιατί η πιο μεγάλη κίνηση, η οποία έδωσε φτερά στον ελληνισμό, στην αρχαιότητα, ήταν αυτή η κίνηση του αποικισμού. Από τα 770 περίπου αρχίζουν να ξαπλώνονται στη Δυτική Ευρώπη και στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, ως τη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν ένα πλήθος από άλλους πολιτισμούς. Να δουν ιδιαιτέρως τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος με αυτόν τον αχανή χώρο που έχει, αντίστοιχα έχει και μεγάλα μνημεία. Τα μεγάλα σε πρώτη φάση τους κάμανε εντύπωση.